Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν σε ρωτάω mm. αγαπημένος τελικός αλλά δεν δε θέλω να αναφερθείς μόνο στο παιχνίδι γενικά στη φάση που τον θυμάσαι ότι εκεί είχες περάσει καλά. Είδα τελικό, μια χαρά. Εντάξει, πιο αγαπημένος έστω και αν ήμουν πιτσιρικάς από, από το Αργεντινή Γερμανία 3-2 του Diego, yeah. δεν υπάρχει. Γιατί. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. δεν <laughs> <laughs> ναι, μπορώ να το φανταστώ. Δεν δεν είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ λόγω του Ντιέγκο, έτσι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι πέρασα Ξέχαστε. Ναι. Με καλή έννοια. Ναι. μετά αντιθέτω μπορώ να θυμηθώ πολλού τελικού που έχω ξενερώσει. Ναι. Δηλαδή Ιταλία-Βραζιλία τη ΣΥΠΑ. Μιλάμε για ξενέρα. Ναι. Ε... Εγώ νομ, νόμιζα ότι θα έχει πολύ εύκολη απάντηση. Και θα έλεγε μακράν του δεύτερου, ναι. ο τελικός του 2018. Η αλήθεια είναι ότι ο επόμενος είναι αυτός. Γιατί να βλέπεις τελικό και να σου ψήνει μπριζόλες ο Κουτσόπουλος. Τι μπριζόλες, είχε κοπάδι ολόκληρο. Ναι, τέλος πάντων θα. αυτό εκεί, μια, μια στάνη <σφελίως> από Φέπινε κρέατα. Πρέπει είναι η φορά που έχω φάει τα περισσότερα διαφορετικά κρέατα. Σωστά. Μπορεί να είχαμε φάει 10 διαφορετικά κρέατα. Ναι. Μπορεί να είμαι υπερβολικό. Δεν θυμάμαι. Πολλά. Και Πολλά, ναι. Πολλά. Πολλά. Αξέχαστο. Αξέχαστο. Μεγάλη ε. εμπειρία. Ναι. Και ήταν τελικό και ματσάρα. Κροατία, Γαλλία. Μα, ματσάρα. Μόντριτ, Εμπαπέ, όλο αυτό το, το υπερθέαμα. Άνοιξε το κουτάκι. Μα να δούμε τι θα μα βγάλει σήμερα. Θέλεις να βγάλει καμιά μπριζόλα. Δεν πεινάς ποτέ. Πάρα καλό. Εντάξει, εσύ, όταν μιλάμε για θεαματικά μάτς, ένα στα δύο θα συναντάμε αυτή την κυρία, καταλάβεις. Βάλει. Ένα στα δύο θα συναντάμε αυτή την κυρία. Δέκα πλάκα στα δέκα, πόσες Ολλανδίες έχουμε βάλει. Α, δεν το λάμε, δεν είμαι πρόχειρος. Ναι, αρκετές σίγουρα πάντως. Ναι. Αυτή εδώ όμως, εγώ ναι. μπορώ να πω ότι είναι η πιο ωραία πορεία της Ολλανδίας που θυμάμαι σε παγκόσμιο κύπελο. Θα πει κανείς, εντάξει φίλε, πήγε μέχρι τον τελικό σε αυτό το Μουντιάλ, ναι. γι' αυτό τι θυμάσαι. Όχι μόνο. Μου άρεσε εμένα αυτή η Ολλανδία η οποία δεχόταν κριτική ότι, δεν είναι, μια πολύ, ότι είναι μια πολύ, σκληρή ομάδα, πιο σκληρή από το συνηθισμένο. Mm. Και αυτό ο Φαν Μαρβάκ τι κάνει, του βάζει και βαράνε. Και... Εγώ μια χαρά την έβλεπα. Σωστά. Δεν δε θα έλεγα ότι είναι πιο αγαπημένη μου Ολλανδία, όχι. Μια χαρά Ολλανδία, με μια χαρά από του φεριστέ. Σε ένα παγκόσμιο κείμενο του 2010 που θα μείνει στην ιστορία ότι ενόχλησε περισσότερο τα αυτιά μα από οποιοδήποτε άλλο. Ισχύ. Ακόμα στα αυτιά δεν είναι αυτό. Ναι, ναι, αυτό τη βουβουζέλα. Τη βουβουζέλα, ε, ε, Παναγία μου, ναι. Πολύ... πολύ άσχημα. Είχαμε περάσει πολύ άσχημα με αυτό. Πολύ, πολύ. Αυτή ήχη Ηχούν ακόμα στα αυτιά μου, ναι. δηλαδή δεν ήξερα τι τι τι, 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 να. Πώ να το αντιμετωπίσω. Yeah. Ναι. Πήραζα ναι. τι ρυθμίσει τη τηλεόραση, μπα και βρω κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσω, να κατεβάζω τα μπάσα, να ανεβάζω τα, yeah, τα τίποτα. Δεν, δεν, δεν μπόρεσα να βρω. Εγώ αυτό το Μουντιάλ ενώ χαίρομαι στην πρώτη σκέψη γιατί θυμάμαι την Ελλάδα στο Μουντιάλ. Άρα ήταν μια πολύ ωραία συνθήκη. Το θυμάσαι την Ελλάδα, θυμάσαι και την πρώτη τη νίκη. Ναι, πρώτο γκολ, πρώτη νίκη, πρώτα όλα. Ναι. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, με, το, με αυτό το μονότονο ήχο που ήταν να τρυπάει αυτιά. Σαν καραμουζά. Ναι, ναι, όχι. Πολύ... Δηλαδή χίλιε φορέ το γήπεδο τη λιβαδιά. Πλάκακα. Ναι. Το οποιοδήποτε γήπεδο και να κορνάρουν όλοι μαζί. Δεν είναι, ναι, αυτό. Ναι. Ήτανε, ήταν τόσο μακρόσυρτο, τόσο ενοχλητικό, σαν να είχε. Κολλήσει, δηλαδή, να τράβα το καλώδιο να φύγει, να ηρεμήσω το αυτιά μου. Αυτό. Ο συναγερμό τη διπλανή που δεν σταματάει. Σωστά. Α, δεν είναι. Αυτό είναι η αυτό αυτό αυτό. διπλανή μου, ναι. Δεν αλλάζει μπαταρία. Κάθε φορά που πέφτει το ρεύμα, τέσσερι ώρε μέχρι να. <laughs> Α να... σου πω, Εντάξει. <laughs> Μια μέρα, για περίπου 14 ώρε, βρίζω. Βρίζω εσχρά. Χωρί να ξέρω ποιον βρίζω. Έναν γείτονα. Γιατί του έχει κολλήσει ο συναγερμό. Και είναι με στα αυτιά σου. Και είναι με στα αυτιά μου. Βρίζω, 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 βρίζω. Μέχρι που πηγαίνω το βράδυ απάνω να κοιμηθώ. <laughs> σε καταλαβαίνω ότι αυτό που βρίζω είμαι εγώ. <laughs> και ότι ο συναγερμό μου βαράει είναι ο δικό μου, ο οποίο δεν βαράει μέσα όπω για να το καταλαβαίνω, βαράει μόνο έξω και γι' αυτό δεν πάει το μυαλό μου. Και... <laughs> Αφού δεν μαζεύτηκα να σε μόνο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Επιστρέφοντα λοιπόν στο, στο μάτσο αυτό, εγώ λέω ότι αυτή την Ολλανδία. Πώ να το πω, τη θαύμαζα πολύ γιατί είχε δημιουργικούς ποδοσφαιριστές. Σνάιντερ. Ναι, έχει Ρόμπεν. Κάνει... Ναι, αδια... ναι, αυτό. Έχει ναι. Ρόμπεν. Έχει φαν πέρσι. Ναι. Μου άρεσε πολύ είχε το... η που είχε. Δηλαδή το ότι έχει αποκλείσει τη Βραζιλία και αυτό για μια ευρωπαϊκή ομάδα μπορεί να είναι αρκετό για να εμφανιστεί στο επόμενο παιχνίδι και να είναι χορτασμένη. Mm και οι Ολλανδοί μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι και δεν είναι χορτασμένοι και το καταλαβαίνει από την αρχή. Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ. Είναι πάνω κάτω τόσο όσο απειλητική όσο ήταν. Αναφέρομαι στην αρχή του παιχνιδιού. Όσο ήταν και στο παιχνίδι με την Βραζιλία. Και είναι... σου δίνει την αίσθηση ότι περιμένει να δημιουργήσει τι στιγμέ τη. Ότι νοιάζεται να μην δέχεται επιθέσει από την Ουρουάη και ότι ψάχνει να δημιουργήσει τι στιγμέ τη. Και έρχεται για αυτή η φωτοβολίδα από τον Φραν που είναι στο Ασύλλη τελευταίο το του τουρνουά, στι τελευταίε του συμμετοχέ, πρωτού αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, όχι από την εθνική ναι, ναι. Ολλανδία και κάνει αυτό το. ένα από τα ομορφότερα γκολ που. πιο δύσκολα, πώ να το. Ασύλληπτο γκολ, από τα 35-40 μέτρα, από γωνία, τελείω στο παράθυρο εκεί που φωλιάζουν οι αράχνε που λένε. Φοβερή ταχύτητα, φοβερή πορεία μπάλα. Ναι, ναι. Όλο είναι ένα μικρό αριστούργημα. Έχω βγει μια συνέντευξή που είναι αμέσω μετά το παιχνίδι. Όπου λένε. Πώ, πώ σου ήρθε, και λέει: Δεν μπορείτε να καταλάβετε την ψυχολογία μου. Εμένα αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια τη ζωή μου. Οπότε μπήκα εδώ με την οτροπία ότι πρέπει να κάνω πράγματα που δεν τα έχω κάνει. Ναι, και ναι. πραγματικά αυτό είναι κάτι που δεν το έχει κάνει. Και είναι τόσο δεν το έχω κάνει και είναι τόσο απρόβλεπτο. Κανεί δεν περιμένει να σου στάρει. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν περιμένουν του παίκτε. Δεν περιμένει ο Μουσουλέρα που είναι ένα πάρα πολύ καλό τροδοφυλάκα. Αλλά δεν, δεν περιμένει ότι από εκεί θα σου ναι. Περιμένει ότι θα κάνει μια σέντρα, ότι θα προχωρήσει γιατί έχει και χώρο για να προχωρήσει. Ότι θα κάνει κάτι άλλο, ρε παιδί μου και τραβάει αυτό το μπομπόνι που λέει και ο Νίκο Ολυμπερόπουλο. Και ενώ ναι. ο, ο, ο κακομοίρη όταν το βλέπει να έρχεται, απογειώνεται, φτάνει σχεδόν ναι, στο ναι, γάμα. Ναι. την, ακουμπάει, ναι, την ναι. ακουμπάει, την ακουμπάει μπάλα με τα κοδάκτυλα, αλλά έχει και τόση δύναμη που δεν, δεν μπορεί να τη βγάλει. Ναι, κολλάρα. Επίση, εγώ ε, είναι από τι προκρίσει τη Ολλανδία σε τελικό, σε Μουντιάλ, που ήταν τέλο από τι πολύ μεγάλε πορείε τη που με έχει πειράξει που θα παίξουμε με την Ουρουάη mm. και που θέλω να αποκλείσουμε τον Ουρουάη γιατί είναι πολύ αγαπημένη ομάδα εκείνη η Ουρουάη. Mm. Με φοβερέ προσωπικότητε. Φορλάν, Καβάνι, Γοδίν, Μουσλέρα. ένα σωρό. Σοάρε, μόνο δεν παίζει αυτό το μάτι. βέβαια. ένα σωρό προσωπικότητε ε, ε εν... φοβερό προπονητή. Ναι, να βέβαια. τον σέβεσαι και να τον ε, θαυμάζει. Ναι, ναι. Και για, το... για τι γνώσει του πάνω στο ποδόσφαιρο και για τι τάσει τη ζωή του. Ναι, 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 για όλα του. Ναι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ εκείνη την Ουρουάη. Και ξεσκεφτούμε, εσύ πότε θα έχουν ξανά αυτή την ευκαιρία πάντελικο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν θα την έχουν ξανά την ευκαιρία πάντελικο. τελικό. Και έχουν κάνει και φοβερό τουρνουά. Και εκείνο το πρώτο μήνυμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Έχει δύο γκολάρε. Το 1-0 που είπαμε του Φαμπρόχρο. Και λίγο πριν το φινάλι του άλλη μια γκολάρα του Φορλάν. Όχι τόσο εντυπωσιακή, αλλά τρομερή γκολάρα. Πάλι από τα 30 μέτρα, πάλι σουτάρα, πάλι με φάλτσα, με με με. Ναι, το... Απλώ δεν πάει τόσο γάμα και δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Και είναι στην ευθεία. Και έχει ξαφνιάσει τον τερματοφύλακα γιατί... Έχει αρκετ, αρκετά σώματα μπροστά του, οπότε βλέπει τελευταία στιγμή την μπάλα και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Ναι, ναι και είναι και, και λίγο ήταν... τηλεκατό ήταν... φθηνόμενο του σούτ, αλλάζει λίγο ναι, ναι, ναι. πορεία η μπάλα στον. Πολύ πανέξυπνο παίκτη και πολύ ωραίο παίκτη ο Φορλάν. Πολύ ναι, συμπαθή. Ναι. Και σαν προσωπικότητα, δηλαδή η προσωπικότητα που έβγαζε στα παιχνίδια ήταν για να τον συμπαθεί. Ναι. Και, έχει, και, είναι αρκετά μπροτάλ και σε μαρκαρίσματα και σε ένταση. Ναι, και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Κάρα, τον Ρουάι το περιμένει, κάσερε. Είναι σε αυτό το μάτσο Κάσερε, φλερτάρει με την κόκκινη ναι, ναι, ναι. σε τρει-τέσσερι περιπτώσει. Και τελικά τον κάνει για αλλαγή για να μην τη φάει την κόκκινη. Ε, Αλλά το δεύτερο ημίχρονο είναι. Είναι Ολλανδία να την πηγήσει στο ποτήρι. Τρομερό μάτσο. Έλεγε ο ο προπονητή τη Ολλανδία ότι στο διάστημα του δεύτερου ημίχρονου θα πήγαινε 5-1 το παιχνίδι και θα έλεγε την αλήθεια το σκορ για το ναι, τι ναι. συνέβαινε με στο μάτσο. Ναι, και ναι. πραγματικά είναι έτσι. Μεγάλε ευκαιρίε μέχρι και ο Ρόμπεν γκολ με το κεφάλι. Για να καταλάβουμε τώρα τι total football μιλάμε. Πώ να έχει βάλει. Ελάχιστα. στον πανηγυρισμό το δείχνει και γελάει. Ναι, ναι, ναι. Έβαλα με το κεφάλι. Ναι, έβαλα με το κεφάλι. Εσύ και αυτό, επειδή λέω για άλλου ποδοσφαιριστέ καμιά φορά ότι δεν έχουν στι στιγμέ τι κρίσιμε. Δεν έχουν τα κότσια. Ο, Ρόμπεν είναι μια διαφορετική κατηγορία. Υπήρξαν στιγμέ στην καριέρα του πάλι θα αναφερθώ κυρίως στην καριέρα του στην Bayern. Δεν ναι. θα πάω πιο πίσω. Και στην Ολλανδία που η υποπίεση απέδωσε. Ναι, δηλαδή βέβαια. ήταν αποφασιστικό. Ναι, βάλει το κρίσιμο κόλλο στο τελικό του Σάμπερς Λίγκ Μπάγκερ την Σωστά. Υπήρξε και, όμως... και εκεί βγάζει και από πάνω το αρκετή από όλη αυτή την πίεση του... Του loser ή του ε, μη, μη καλού στα σημαντικά μάτια. Έχει δίκιο. Γιατί σε, σε κρίσιμε στιγμέ την Bayern την είχε απογοητεύσει. Ναι. Και το ίδιο θα πω και σε αυτό το τουρνουά. Ότι στον τελικό με την Ισπανία, που αυτή η Ολλανδία είναι πολύ ανταγωνιστική. Η ναι, ιστορία ναι. τώρα λέει ότι αυτό ήταν το τουρνουά τη Ισπανία. Θα μπορούσε κάλλιστα να λέει ότι είναι ναι. το τουρνουά τη Ολλανδία. Και θα ήταν πολύ το Σνάιντερ το και του Ρόμπεν. Ναι. ναι. ναι, ναι. Ακριβώ. Και ο Ρόμπεν την έχει την ευκαιρία να είναι ο πρωταγωνιστή ναι, στον τελικό. Ναι. Άρα πρέπει και για να το Και κάνει φοβερό φάς. τελικό. Ναι. Και κάνει ναι, φοβερέ ναι, ναι, επεμβάσει ο. Ναι, ναι. Στο ο, ο Αδιανόητε ναι, ναι. ναι, ναι. για, για να του στερήσει τον κόλπο του Ρόμπεν. Ναι, έτσι είναι. Ε, έλεγα λοιπόν ότι αυτό εδώ το, το παιχνίδι, ή, τ, όταν την θαυμάζει γενικώ. Άσε το την υποστηρίζει. Τι θαυμάζει. Ναι, ναι, ναι. το δεύτερο τη ημίχρονο είναι να το πιει στο ποτήρι. Ναι, ναι, είναι αυτό που λέμε το total football. Ε, είναι αυτό. Ε, είναι ξεκάθαρο δείγμα το γκολ με το κεφάλι Ρόμπεν. Είναι χαρακτηριστικό του πόσο άλλαζαν θέσει, του πόσο, πόσο πάταγαν περιοχή, είναι εντελώ εντερφορή ο κορδί. Δεν είναι μόνο ναι, με το ναι, κεφάλι. Ναι, ναι. ε, Κάπω έγινε εκεί, μου ήρθε μια μπάλα με το κεφάλι. Είναι μια ε, ε, επίθεση από τα πλάγια με φοβερή αρμονία, όπου έχει τελικό αποδέκτη το Ρόμπερ που από την απέναντι πλευρά δηλαδή, έχει κάνει διαγωνία να γίνει σεντερφόρ και σκοράρει με κεφαλιά σεντερφόρ. Με άλμα, με αυτό, με εκείνο που. Ε, σκέφτομαι πολλέ φορέ σε τέτοιε φάσει, βάζω τον εαυτό μου στη θέση τη στιγμή που περιγράφει Λέω ότι δεν θα έλεγα με την πρώτη ρόμπεν ποτέ. Ναι, ναι. Ποτέ. Η, θα έλεγα... η, αυτός η, να... η θέση και η κίνηση που ναι, έχει δει... Ναι. ναι, και η κεφαλιά σε ναι, τερφορίσκα ναι, 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 θα περίμενα να προσγειωθεί, να κάνει ένα δυο βήματα για να δω... Ναι, να το τσεκάρω. Ναι, ότι αυτό είναι που πέτυχε που αυτόν τον κόλ. Oh, ναι. Κατά τα άλλα είναι φοβερό το τουρνουά για τον Σνάιντερ, δηλαδή ο ορισμό του... Πώς να το πω... Το τουρνουά που το θυμάσαι για το τι έχει κάνει ένα παίκτη σε αυτό το τουρνουά. Ήταν ναι. ο, ο παίκτη του τουρνουά, ήταν ναι. στην πραγματικότητα. Αλήθεια. Ναι, δεν κατέκτησε το παγκόσμιο τουρνουά. Ναι, κύπλο. ναι, έφτασε με τον τελικό, το πήραν οι Ισπανοί. Ναι, έχει πολύ τσάβη, πολύ νιέστα αυτό το μοντιάλ. Ναι, και ο τελικό ειδικά νιέστα με τον κόλ. Ναι, αλλά ο Σνάιντερ κάνει μυθικά πράγματα. Με συνέπεια. Από τη φάση των ομίλων ναι. μέχρι το τέλο. Ε, ναι, okay, στον τελικό δεν σκόραρε. Παίζει να ήταν και το μοναδικό μάτι που δεν έβαλε γκολ. Δεν το θυμάμαι. Έχει βάλει. Ναι, ούτε εγώ το θυμάμαι, αρχνίδια. το, το λε. Αλλά είναι πρωταγωνιστή ναι, ναι, στα περισσότερα παιχνίδια. Ο οποίο εκείνη τη χρονιά έχει κάνει παπάδε και με την Ίντερ. Μετά όμω. Δεν... Μετά το Μουντιάλ δεν έχω πολλά να σου πω για γίνουν. Θυμά... Τον θυμάμαι να κάνει ένα σπουδαίο τουρνουά. Αν μου πει τι άλλο έχει κάνει με την Ολλανδία. Που δεν θυμάμαι. Δεν, τον θυμα... Ξες, δεν, δεν ήταν ένα που είχε Όχι. πολύ μεγάλη διάρκεια Όχι, σε τέτοιο δεν, επίπεδο. Ναι, ναι. Γιατί εδώ ήταν επίπεδο Χρυσή Μπάλα. Σωστά, δεν σωστά. ξαναπήγε εκεί. Και νομίζω έγινε και κουβέντα εκείνη τη χρονιά και λόγω τη Σίντερο. Ότι μήπω ο Σνάιντερ πρέπει να πάρει Χρυσή Μπάλα. Ναι, Υποψήφιο ναι. είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα, τα δύο-τρία χρόνια του ε, δεν έχουν καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα και όλα τα επόμενα. Ναι. Είναι, είναι σε άλλη διάσταση αυτή τη διετία, τριετία, εκεί λίγο πριν το Μουντιάλ του 10, στο Μουντιάλ του 10 και λίγο μετά το Μουντιάλ του 10, σε σχέση με τι υπόλοιπε χρονιέ. Ναι. Επίση, το πόσο, το πόσο μεγάλο άθλο είναι να βγάλει αυτή την Ουρουάη από το τουρνουά, που δεικνύεται και από το γεγονό ότι ένα χρόνο μετά η Ουρουάη παίρνει το κόμπα Αμέρικα. Δηλαδή, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ναι. Μια πολύ καλή φουρνιά με έναν προπονητή που τη δούλευε τόσα χρόνια, τόσα χρόνια τη βελτίωνε, τη βελτίωνε και εκείνοι ένιωθαν ότι είναι η στιγμή του. Θέλω να πω, αυτό το παιχνίδι, το ειδικό του βάρο ήταν ειδικό βάρο ειδικό βάρος τελικού. Ναι, ναι, αλήθεια. Είναι. Ήταν και οι δύο ομάδε για να πάνε μέχρι τον τελικό. Μα και σκέψου πόσου top top class. Ναι, όχι ναι. καλούς καλού για οργουάι Top top class ε, ναι, το Στο παγκόσμιο στερεόμα. Στο ναι. παγκόσμιο στερεόμα ναι. έχει αυτή η ομάδα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον Καβάνη, τον Σουάρε, τον Φορλάν, τον Γοδίν, τον Μουσλέρα, τον δηλαδή θα μπορούσε σε εκείνο το Μουντιάλ να έχει τρει, τέσσερι στην Ιταλική δεκάδα. Ναι. Ε, και παίκτε που τα και με του λόγου του ε, για πολλά χρόνια. Mm. Ο, ο Γοδίνη μαζί με τον Τζόλο Σιμεών αλλάζουν ιστορία τη Ατλαντική Μαδρίτη. Ναι. Είναι ο ηγέτη τη, αυτό που την οδηγεί στο πρωτάθλημα, αυτό που το παίρνει το πρωτάθλημα με την κεφαλιά στο Καμπ Νόου no στην Παρσελώνα. Ναι, μιλάμε τώρα για, για προσωπικότητα που δεν ξανά είχε η Ρουάη, δεν ξέρω τα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Αλλά... Ναι, ναι, στο πρώτο μου Ναι, και τα λοιπά. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ, βλέπαμε ένα Φραντζέσκολη mm -hmm. στην Ουρουάη και, και καλού παίκτε, ξέρω εγώ, Μονιτέρο και τέτοια. Αλλά έναν δυο. Εδώ είναι φουρνιά mm -hmm. που είναι πάρ τον έναν και θαύμασε τον άλλον. Ναι, ναι. Και αυτό το δείχνουν, δείχνουν, μέσα στο παιχνίδι αυτό ακόμη και τα ψυχικά χαρακτηριστικά που έχουν. Δηλαδή, ένα μάτσο στο οποίο για ένα διάστημα σημαντικό στο δεύτερο μήνα του έχει πατήσει η Ολλανδία προσπαθούν στο τέλος με ό,τι μπορούν, όπως μπορούν, βρίσκουν ένα γκολ και προσπαθούν να το φτάσουν στην ισοπαλία. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει παραδοθεί ρε παιδί μου. Ναι. Έχει προσπαθήσει κάτι να κάνει. Και έβλεπα μια συνέντευξη του προπονητή της Ολλανδίας, ο οποίος έλεγε «Ναι, έχω δει την ομάδα να πετάει, να φτιάχνει ευκαιρίες, ενθουσιάζομαι». Όμω είναι ένα παιχνίδι που δεν το έχουμε. Επειδή απέναντι έχουμε καλή ομάδα, δεν το έχουμε καθαρίσει τόσο και γίνεται το παιχνίδι 3-2. Και λέω: Ρε, κοίτα εδώ τι πάει να γίνει, γιατί μπαίναν κάποια λεπτά. Και λέει... Σωστά. Και έγινε και μπούγιο. Δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία. Όχι, αλλά πατούσα. ανεβήκανε πολύ. Ναι, Παντού περιοχή βέβαια, έγινε στι λίγο σκοτωμό. Και εκεί το, το ρωτάει ο δημοσιογράφο που του κάνει συνέντευξη: Εσεί τι κάνατε εκεί. Και τη απαντάει με μεγάλη φυσικότητα. Ό,τι κάνατε κι εσεί. Κοίταγα το <laughs> ρολέι Να περάσει η ώρα. <laughs> να περάσει η ώρα. Ε, ναι. εκεί, είναι, εκεί δεν έχει σχέδιο. Εκεί είναι βοήθεια παραγιά. Έτσι, έτσι. Και θυμάμαι, α πούμε, καβάνει αυτό το μάτς, Έχει κάνει κατάθεση ψυχή. Μάλιστα είναι, είναι τόσο. Πώ να το πω, παθιασμένη η εμφάνισή του, που το θυμάμαι σαν και τώρα έχω δώσει έγκριση στη σύζυγό μου, η οποία μου λέει: κάποια στιγμή είμαι στο μάτς να σου πω κάτι. Τι λέω να μου πεις. Άμα από την έπεφε το καβάνι θα του καθόμουν. <laughs> <laughs> Τις λέω με την έγκριση μου, οκ. Okay. <laughs> αν όμως έλεγες αν πάρει το Μουντιάλι, εντάξει. <laughs> <laughs> Όπως είναι αυτά τα αν πάρει το Μουντιάλι, η Ελλάδα σε παντρεύομαι. Δεν, δεν, είναι Ωραίο.